Γεια σας παιδάκια. Είναι κάτι που ήθελα να σας δείξω από καιρό, αλλά ήταν στο πίσω μέρος του μυαλού. Ευτυχώς όμως, ένας φίλος του καναλιού μου το υπενθύμησε πρόσφατα σε ένα σχόλιο σε κάποιο βίντεο. Δεν θυμάμαι ποιος είναι και συγγνώμη. Ευχαριστώ πάντως για την υπενθύμηση. Σήμερα λοιπόν θα δούμε κάτι φανταστικό, το οποίο το ήθελα χρόνια. Το έχω για λίγους μήνες και είναι το πίκο 8. Τι είναι το Pico 8? Είναι μία κονσόλα την οποία δεν θα τη βρείτε πουθενά, διότι δεν υπάρχει. Δεν υπάρχει γιατί είναι fantasy console. Είναι μία κονσόλα η οποία τρέχει στο PC, στον Macintosh, στο Linux, αλλά και στο Raspberry. Εγώ το έχω ενσωματώσει στο RetroPie, δεν το χρησιμοποιώ standalone ούτε στο Linux ούτε στο Raspbian. Αυτό όμως είναι ένα βίντεο για άλλη φορά, όποιος θέλει. Σήμερα θα δούμε εμείς την έκδοση για Windows. Λοιπόν, η κονσόλα αυτή, όπως είπαμε, δεν υπάρχει και έχει δημιουργηθεί για πολλούς, θα θεωρήσουν ότι δεν υπάρχει λόγος που δημιουργήθηκε, αλλά για εκείνους που είναι δημιουργικοί και θέλουν, γουστάρουν, παιδί μου, να ζορίζονται, πώς το λένε, με χαμηλότερης ισχύς μηχανήματα, χρησιμοποιούν αυτό το οποίο δημιουργήθηκε για αυτόν τον λόγο. Η μηχανή που τρέχει της φανταστικής αυτής κονσόλας δουλεύει στα 128x128 pixels, όπως βλέπετε εδώ, με 16 χρώματα. Το cartridge size είναι 32 kilobyte, αν και έχω δει πολύ μεγαλύτερα. Ο ήχος έχει 4 κανάλια chips and bleeps, που λέει. Ο κώδικας γίνεται σε Lua και υποστηρίζει 256 sprites των 8x8 pixels. Ο χάρτης, ο map δηλαδή, σε cells ή tiles όπως τα λέμε εμείς, είναι 128x32. Πάμε να δούμε την εγκατάσταση, η οποία είναι απλή. Πατάμε αυτό εδώ το αρχείο και το κάνει κανονική εγκατάσταση όπως όλα τα προγράμματα. Να σας πω κάτι το οποίο κάποιοι από εσάς σταματήσουν εδώ το βίντεο, είναι ότι δεν είναι δωρεάν. Το Pico έχει 15 δολάρια. Όμως είναι πολύ ωραίο project, γιατί θα βρείτε παιχνίδια τα οποία δεν υπάρχουν σε PC, δεν υπάρχουν πουθενά. Φτιάχνονται καθημερινά σχεδόν καινούρια. Είναι πάρα πολλά τα παιχνίδια που φτιάχνουν οι χρήστες και ανεβάζουν. Μπορείτε όμως να τα παίξετε εδώ, στο browser. Για παράδειγμα, πατήσουμε play. Θα δούμε ότι παίζει κανονικά. Εμείς όμως θα χρησιμοποιήσουμε το standalone, το οποίο θα βάλουμε στα Windows. Και να προσθέσω ότι ο μοναδικός τρόπος για να έχετε πραγματική αυτή την κονσόλα στα χέρια σας, η οποία θα έπρεπε να είναι φορητή λόγω των specs που έχει, της χαμηλής ανάλυσης και αυτά, είναι όσοι από εσάς έχετε φτιάξει κάποιο Raspberry Pi Zero φορητό. Έχετε κάνει ειδικό σας cell για να το φιλοξενήσετε ή έχετε αγοράσει κάποιο έτοιμο σε στυλ PSP ή Game Boy. Πάμε λοιπόν να δούμε τα παιχνίδια τα οποία είναι σε μορφή και κατάληξη P8, αλλά υπάρχει άλλη μια κατάληξη στο τέλος, η οποία είναι η PNG. Η PNG είναι αρχείο εικόνας. Η μαγεία του παιχνιδιού, του container βασικά που περιέχει το παιχνίδι, είναι ότι αποθηκεύεται σε αυτή την εικόνα. Αν πάμε λοιπόν στο cards και δούμε τι παιχνίδια υπάρχουν, τι έχουν βγάλει σήμερα και γενικά,
και επιλέξουμε για παράδειγμα αυτό εδώ, το παιχνίδι, μπορούμε να παίξουμε ή να το κατεβάσουμε. Αν πατήσουμε λοιπόν εδώ στο cart, τα παιχνίδια, παιδιά, να συμπληρώσω ότι είναι δωρεάν για όλους. Αρκεί έχετε, δεν έχετε αγοράσει τον εξομοιωτή, μπορείτε να τα παίξετε δωρεάν εδώ ή να τα κατεβάσετε. Πατάμε λοιπόν το cart και θα δούμε ότι μας δίνει μια εικόνα. Αυτή την εικόνα, αν τη σύρουμε στην επιφάνεια εργασίας και την ανοίξουμε, θα δούμε ότι είναι όντως μια εικόνα. Αλλά μέσα στην εικόνα περιέχει και το παιχνίδι. Μαγικό. Πάμε λοιπόν στον εξομοιωτή μας, τον οποίο τον έχω κάνει ήδη εγκατάσταση εγώ. Και θα σας δείξω τους δύο τρόπους που μπορείτε να το δουλέψετε. Αφού τρέξουμε λοιπόν την κονσόλα μας, θα δούμε τους δύο τρόπους που μπορούμε να παίξουμε παιχνίδι. Θα σας δείξω πρώτα τον, ας πούμε, δύσκολο, ο οποίος εφαρμόζεται αν έχουμε φτιάξει όντως μια κάποια φορητή κονσόλα ή το χρησιμοποιούμε σε κάποιο Raspberry και δεν έχουμε πρόσβαση στο RetroPie σε κάποιον browser ή βαριόμαστε γενικά να μεταφέρουμε μια συλλογή με παιχνίδια, πώς μπορούμε να παίξουμε απευθείας από εδώ. Αν γράψουμε λοιπόν την Explore, εντολή S-Splore, όπως λέμε Explore, αλλά με S, και πατήσουμε το Enter, θα δούμε εδώ μια λίστα. Αν κάνουμε Update, θα μας φέρει λίστα με παιχνίδια που υπάρχουν ήδη online. Αν λοιπόν επιλέξουμε ένα, μπορούμε να το παίξουμε απευθείας. Πατώντας το Escape και πηγαίνοντας πάλι στο Exit του Explore, ξανά Escape, μας βγάζει πάλι στην γλώσσα προγραμματισμού, ας πούμε στην Basic, δεν ξέρω τι είναι αυτό το πράγμα. Αν θέλουμε να κρατήσουμε αυτό το cartridge, μπορούμε να κάνουμε Save, αυτάκια, το όνομα του παιχνιδιού, ξέρω εγώ, κλείνουμε τα αυτάκια και το σώζει σε P8. Έτσι έχουμε κρατήσει αυτό το παιχνίδι. Ο ευκολότερος βέβαια τρόπος είναι να έχουμε κατεβάσει ήδη τα παιχνίδια που διαλέξαμε με τη μέθοδο που σας έδειξα πριν από το site και να τα βάλουμε σε ένα φάκελο και με τη λειτουργία drag and drop να παίξουμε αυτά που μας αρέσουν. Ας δούμε μερικά. Μετά το drag and drop γράφουμε run. Φανταστείτε αυτό λοιπόν να το έχετε στο χέρι σας έξω. Χαριτωμένο, ε! Πάμε να δούμε κανένα δύο ακόμα. Ας δούμε αυτό. Run. Ωραία. Master of the Universe. Αυτό μπορεί να αρέσει το πάνω. Ωραία. Έχει και κάποια τα οποία είναι standalone γιατί είναι παραπάνω από ένα cartridge. Θα σας δείξω ένα τώρα να πάθετε πλάκα. Δύο βασικά θα σας δείξω. Αυτό είναι τύπο σαν κανέζι. Καλή υλοποίηση. Πάμε να δούμε. Και τα standalone.
Έχουμε εδώ. Το Virtua Racing, το οποίο δεν το έχω δει και εγώ ακόμα. Απλά το κατέβασα. Είναι αυτό που είχαμε στα arcades, στο Mega Drive. Όσοι το θυμόσαστε. Έχει δυνατότητες η κονσόλα. Αρκεί να ξέρει κάποιος να την προγραμματίσει. Μπορείτε να την προγραμματίσετε κι εσείς και να μοιραστείτε με τους φίλους σας αποτελέσματα. Και το τελευταίο που θέλω να σας δείξω είναι αυτό εδώ, το οποίο πάθαμε πλάκα. Και αυτό εδώ δωρεάν. Το οποίο είναι το Doom. Ένα port του Doom. Πολύ καλή δουλειά. Και αυτό μπορείτε να το κατεβάσετε standalone, χωρίς να έχετε αγοράσει τον εξομοιωτή. Ή να παίξετε στην ιστοσελίδα. Αυτό λοιπόν ήταν το Pico 8. Αξίζει τα λεφτά του. Φορά θα δώσετε 15 δολάρια, θα έχετε καθημερινά απεριόριστα παιχνίδια.